να πούμε πάρα πολλά συγχαρητήρια και στον Ολυμπιακό αλλά και στην Νίκη Λευκάδας. Όντως κάνανε τεράστια υπέρβαση βάσει budget, βάσει ονομάτων, βάσει εμπειρία στα ευρωπαϊκά, στους ευρωπαϊκούς αγώνες. Αυτά που είπες όμως λένε όλη την αλήθεια, ότι όντως στο μπάσκετ δεν παίζουν ρόλο ούτε τα budget, ούτε τα ονόματα παιχτριών, παίζει η καρδιά, παίζει το πάθος, παίζει η ενέργεια και ειδικά ο Ολυμπιακός με όλα αυτά τα προβλήματα που προανέφερες, νομίζω ότι τους πείσμωσαν κιόλας λίγο παραπάνω και δίκαια καταφέραν να προκριθούν στην Ευρωλίγκα. Εγώ ξανά θέλω να τους συγχαρώ και τους δύο αυτή τη στιγμή και κάποια στιγμή όλοι μας που ασχολούμαστε με το γυναικείο μπάσκετ να μας δώσει έτσι ένα ερέθισμα και επιτέλους να καταλάβουμε όλοι ότι έχουμε πάρα πολλά παραδείγματα, ξεκινώντας από την εθνική, από το Ευρωμπάσκετ με την τέταρτη θέση, από το παγκόσμιο που okay, μπορεί στο τέλος να μην καταφέρει να προκριθεί στις 8 καλύτερες ομάδες, αλλά δεν πάβει να ήταν στην τελική φάση. Τώρα Ολυμπιακός, η Νίκη Λευκάδας. Κάποια στιγμή να καταλάβουμε όλοι ότι το γυναικείο μπάσκετ τελικά έχει προοπτικές και όλοι όσοι ασχολούμαστε θα πρέπει να το βοηθήσουμε για να φτάσει εκεί που πραγματικά μπορεί να φτάσει. Και νομίζω ότι πλέον έχουμε μπει όλοι σε καλό δρόμο για να γίνει αυτό το πράγμα. Οπότε τους ευχόμαστε και πάλι να έχουν ανάλογη συνέχεια και στις δύο ομάδες μας στη συνέχεια των ομίλων.